διάθεση είναι αυτή, βρε. Που κάνει και τέτοια, βλέπει. Είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Ναι, και τα χορεύει και όλα. Τον τραγαντρούγκα, θέλω να κάνω κενότε. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Κάνει 11 και 15 και 8 δευτερόλεπτα. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Εξαιρετικά. Διάθεση καλά, ο καιρό περιμένουμε να φτιάξει. Κάτι θα γίνει και με τον καιρό, τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει και μάθει το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ωραίο. Θα έχει ωραίες. Στην ψυχούλα μας πάντα καλοκαιρία έχει, Άση μου. Θέλω να δικαιολογήσω λίγο το καλοκαιρό. Χαίρε. Ξεκινάνε και οι ανοιξιάτικες γιορτές στα σχολεία. Και εκτός όμως θα πεις. Βεβαίως. Δεν έχει. Άκου τώρα, σκέφτομαι ένα, άκου τη σκέφτομαι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας προσγειώσω εγώ τώρα. Λοιπόν, να πούμε, όχι, εντάξει, είναι μια χαρά ημέρα σήμερα. Σελήνη είναι στον καρκίνο ακόμα, στο ζώδιο σου, αγαπητή Ελένη. Έχει σχηματίσει ήδη το πρώτο της τέταρτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεγαλώνει το φεγγάρι στον ουρανό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πανσέλινο. Αυτό το έχω παρατηρήσει. Παρακαλώ. Με τη νέα Σελήνη κοιμάμαι καλύτερα. Δεν έχει νέα σελήνη, είναι πανσέλινος τώρα. Όχι, δεν έχει πανσέλινο ακόμα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε. Εμείς το φεγγάρι. Είμαστε στην ενδιάμεση φάση. Και αλλάξει λίγο ο ύπνος μου, να ξέρεις. Δεν κοιμόμουν τόσο καιρό. Άκου τώρα. Έχω ένα σχεδιάγραμμα σπίτι. Ξέρεις τι πιστεύω, ότι δεν είναι η σελήνη ακριβώς, μπορεί να φταίνει και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Το έχω υπολογίσει έτσι. Όλα τα αστρολογικά. Τέλος πάντων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η σελήνη σήμερα σχηματίζει θετικές όψεις. Εκτός δηλαδή από τις πρωινές ώρες που μπορεί να υπήρχε λίγο μεγαλύτερη ένταση στο πρώτο τέταρτο της σελήνης, στην πορεία της μέρας έχουμε ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με την Αφροδίτη που είναι στον Ταύρο και με τον Ουρανό που είναι στον Ταύρο. Έτσι λοιπόν η μέρα μπορεί να ξεκίνησε με μια ένταση, με μια κυκλοθυμία ίσως. Στην πορεία όμως τα πράγματα εξελίσσονται πιο ευχάριστα. Τώρα, η σελήνη και η Αφροδίτη γενικά όταν κάνουν ωραίες όψεις. Αυτό μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί η σελήνη είναι δείκτης και της ψυχικής μας διάθεσης. Είμαστε όμως λίγο πιο έτσι, ράθυμοι, να το πω. Αναζητάμε περισσότερο την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, τέτοιου είδους πράγματα. Ωραία είναι όλα αυτά βέβαια, γιατί η ζωή τι είναι, να ψάχνεις να βρεις έτσι, και τις ωραίες στιγμές και να τις απολαμβάνεις. Η όψη πάλι που κάνει με τον ουρανό, μας κάνει λίγο πιο ανήσυχους νοητικά και μπορεί να ψάχνουμε κάτι διαφορετικό που στην καθημερινότητά μας που θα θέλουμε έτσι να μας εξητάρει, να μας συγκινήσει.